Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θεανό Βρέτζου, η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής διαχείρισης αστερουσίων. Καλημέρα, κυρία Βρέτζου. Καλημέρα σας, κυρία Μπενιχάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή σας. Αστερούσια Όρη, ένα μέρος που έχει τουρισμό, έχω την αίσθηση, χειμώνα καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ένα μνημείο της φύσης, κυρία Μπενιχάκη, το οποίο όμως δυστυχώς για πολλά χρόνια έμενε στην αφάνεια, γιατί δεν είχαν αξιοποιηθεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει, με πρώτο και καλύτερο το εξαιρετικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει, τα πολλά μνημεία τα οποία επίσης διαθέτει, είτε είναι βυζαντινές εκκλησίες. Πολύ μεγάλη ιστορία πάνω στο θέμα της θρησκείας, τα αστερούσια. Είναι αναρρύθμιτες οι βυζαντινές εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα ασκληπιεία, ιερό κορυφή Σοκόφινας, αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Τα αστερούσια, εμείς ξεκινήσαμε μια προσπάθεια σαν αντιπεριφερειάρχης εγώ τότε στην περιφέρεια Κρήτης, να εντάξουμε, αναγνωρίζοντας όλο αυτό το πλούτο, το πολιτιστικό, το περιβαλλοντικό, το θρησκευτικό, τον ιστορικό πλούτο τον οποίο διαθέτουν, να εντάξουμε τα αστερούσια να αναγνωριστούν από την UNESCO. Μία εύκολη διαδρομή, κυρία Βρέτζου. Εύκολη διαδρομή δεν είναι, κυρία Μπενιχάκη, η ένταξη οποιοδήποτε μνημείου στην UNESCO. Όμως αυτό καθίσταται εύκολο, σχετικά εύκολο, εάν ασχοληθούν άνθρωποι να καταθέσουν την ψυχή τους και να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους να συνεργαστούν για να αποδείξουν τους λόγους για τους οποίους ένα μνημείο μπορεί να ενταχθεί στην UNESCO. Όπως είναι τα αστερούσια, τα οποία, όπως σας είπα, αποτελούν ένα μνημείο εξαιρετικό, το οποίο εάν το σεβαστείς και αναδείξεις όλο τον πλούτο τον οποίο έχει, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα προορισμό δυνατό, αναδεικνύοντας την ανάπτυξη που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή και στηρίζοντας τους ανθρώπους, σεβόμενος απόλυτα το περιβάλλον. Αρκεί να σας πω ότι τα αστερούσια διαθέτουν περισσότερα από 182 είδη όσον αφορά την χλωρίδα, 180 είδη φυτών, από τα οποία σχεδόν όλα είναι στενοενδημικά, και έχουν καταγραφεί περισσότερες από 14 διαφορετικές τύποι οικότοπων κοινοτικής, ευρωπαϊκής κοινοτικής σημασίας, από τους οποίους οι τρεις είναι οικότοποι προτεραιότητας, ενώ υπάρχουν περισσότερα από 90 είδη πουλιών, όπως είναι ο γυπαετός, ο σπιζαετός, ανακηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλοί, παραδοσιακοί οικισμοί, ασκληπιεία, όπως σας είπα, ιερές μονές, διατηρητέα μνημεία, η αριστοτελική σχολή, που η οποία πετέλεσε το πρώτο πανεπιστήμιο Κρήτης, στη θέση Λουσούδη και κάτω από τον Κόφινα, ναι. Ο ασκητισμός, σκήτες, οι οποίες αναφτιάχνονται, αναστηλώνονται, αναπαλαιώνονται, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, το φινικόδας του Αγίου Νικήτα, φαράγγια, ανερχητικές πίστες, μαγευτικές παραλίες, μονοπάτια μέσα από τα οποία μπορεί ο πεζοπόρος να απολαύσει πραγματικά όλο αυτό το εξαιρετικό τοπίο, να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα των αστερουσίων. Και όλα αυτά που μου λέτε, κυρία Βρέτζου, δείχνουν ότι στα αστερούσια έχουν αναπτυχθεί και διαφορετικές μορφές τουρισμού. Αγροτουρισμός, υπηκός τουρισμός, αναρριχητικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, αρχαιολογικός, μέχρι και καταδυτικός. Ακριβώς. Αυτός ήταν αρχικά ο στόχος, κυρία Μπενιχάκη, αναδεικνύοντας όλο αυτό το πλούτο, το μνημειακό και τον αξιακό τον οποίο διαθέτουν τα αστερούσια, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ανάπτυξη για τον τόπο, η οποία θα σέβεται και κάτω από τις επιταγές της UNESCO απόλυτα το περιβάλλον, για να μπορεί το περιβάλλον αυτό στη συνέχεια,
το προστατευμένο να γυρίσει στον άνθρωπο όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία μπορεί να αντλήσει μέσα από την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού και να καταστεί το βουνό γενικότερα πόλος έλξης για την περιοχή. Όντως έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια ανάπτυξης του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού σε χαμηλά επίπεδα ακόμα. Παρόλο που υπάρχουν, είναι λίγες οι μονάδες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στα Στερούσια που ασχολούνται με, με την προώθηση του αγροτουρισμού σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο όμως, του υπηκού τουρισμού, του περιπατητικού, του αναρριχητικού. Έχουμε σαν σύνδεσμος προστασίας των Αστερουσίων που βασικά είχαμε και την πρωτοβουλία για την ένταξη των Αστερουσίων στην UNESCO τότε με τον αείμνηστο Θάνο το Μικρούτσικο, ο οποίος είναι και πολιτογραφημένος κριτικός, ναι, ξέρετε, ναι, ναι, έχει σπίτι πάνω στο βουνό. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο μία στρατηγική ανάπτυξης μέσα από την οποία προωθούμε ακριβώς αυτό τον αηφόρο τουρισμό. Τη δημιουργία μονοπατιών, την ανάδειξη του, που σε αυτό μέσα περιλαμβάνονται σίγουρα και τα μονοπάτια αναρρίχησης και τα φαράγγια και οι περιπατητικές διαδρομές, με τη δημιουργία ενδιάμεσα και σταθμών, διάφορα κιόσκι κλπ, στα οποία θα μπορεί ο περιπατητής, ο επισκέπτης γενικότερα, να μείνει, να θαυμάσει, να παρατηρήσει τα πουλιά. Απομένει να το αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια, κυρία Μπενιχάκη, ο κόσμος. Έχει αρχίσει ήδη να αγκαλιάζει την προσπάθεια, έχει αρχίσει ήδη να επισκέπτεται και να μαθαίνει για τα Αστερούσια, μια περιοχή που εντάχθηκε και στο δίκτυο της UNESCO. Και θέλω να μου πείτε, κυρία Βρέτζου, για το τέλος. Πρώτον, τώρα μέχρι στιγμής, με βάση την εικόνα που έχετε, πώς κυλά ο τουρισμός φέτος στα Αστερούσια όρη και τι δράσεις να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον για την περαιτέρω ανάδειξή τους? Όντως έχει καθίσταται σιγά σιγά ένας δημοφιλής προορισμός, κυρία Μπενιχάκη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει κόσμος, ποιοτικός κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος ανεβαίνει να μείνει και να κάνει τις διακοπές του, να επισκεφθεί γενικότερα τα Αστερούσια, είναι ένας κόσμος με ξεχωριστή κουλτούρα. Ένας κόσμος ο οποίος θέλει να απολαύσει την ησυχία, την ηρεμία, την οποία του δίνει η περιοχή. Να επισκεφθεί τα μνημεία, ο θρησκευτικός τουρισμός αυξάνεται πάρα πολύ, ο ιππικός τουρισμός αυξάνεται, ο περιπατητικός. Εμάς τα σχέδιά μας είναι σίγουρα και μέσα από τη στρατηγική που σας είπα ότι έχουμε εκπονήσει και που είναι επιταγή της UNESCO, ναι, γιατί από το Νοέμβριο του 2021 που το βουνό έχει ενταχθεί στα μνημεία, στα παγκόσμια μνημεία της UNESCO, είναι προϋπόθεση η αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή, η οποία θα αποδώσει στον άνθρωπο, όπως σας είπα, τα ωφέλη και θα αποτελέσει κίνητρο για να επιστρέψει, μάλιστα, ο κόσμος. Τα Αστερούσια, κυρία Μπενιχάκη, έχουν εγκαταληφθεί τα πολλά τελευταία χρόνια. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτή την προσπάθεια, να φτιαχτεί το οδικό δίκτυο όπου υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης, πάντα βέβαια στα πλαίσια των περιοχών Natura που είναι και, εν πάση περιπτώσει, να μην καταστρέψουμε και το περιβάλλον, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα είτε στον περιπατητή είτε στον άνθρωπο που θα ανέβει με το αυτοκίνητο να μπορεί με ασφάλεια να επισκεφθεί την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του οδικού δικτύου. Και στη συνέχεια σας είπα επίσης μια προσπάθεια που κάνουμε που είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσω. Στα Αστερούσια επάνω έχουμε καταθέσει μία πρόταση για να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθεί το Υπουργείο. Είμαστε σε στενή επαφή και εγώ προσωπικά αρκετές φορές έχω ανέβει στο Υπουργείο και συνεργάζομαι. Να διδροφητευτούν τα Αστερούσια με χαρουπιές. Είναι ένα προϊόν, η χαρουπιά, η οποία το χαρούπι
το οποίο μπορεί να, το οποίο είναι μια super food τροφή το χαρούπι και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία λοιπόν που έχουμε το σοβαρό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη εξαιτίας της κρίσης της ενεργειακής έχουμε και το επίσης σοβαρό πρόβλημα των ζωοτροφών που αγοράζουν εκτινοτρόφι μας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια καλλιέργεια μπορεί να χρησιμεύσει πάρα πολύ καλά και να αποτελέσει ένα καλό εισόδημα τόσο για την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, όπως ήδη παράγονται. Υπάρχει μια πολύ καλή μονάδα στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, που αξιοποιώντας το χαρούπι παράγει περισσότερα από 65 προϊόντα, και επίσης να αξιοποιηθεί και για ζωοτροφές. Πρέπει να δημιουργηθούν άλλες υποδομές επάνω, να δημιουργηθούν αμβροδεξαμενές, μικρά φράγματα, γιατί το νερό κατεβαίνει και χάνεται, ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει μια υποδομή σημαντική για τις καλλιέργειες, γιατί είναι αρκετά καλλιεργήσιμα εδάφη τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και για λόγους ότι δεν υπάρχει νερό. Είναι λοιπόν μια στρατηγική πάντα στη, και βεβαίως τα εγκαταλελειμμένα χωριά, όλα όσα υπάρχουν, να τα αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Μάλιστα. Και να γίνει πραγματικά ένας πόλος έλξης δυνατός εξαιτίας της ένταξής του στην UNESCO. Είναι μεγάλη επιτυχία το Ανταστερούσια. Βέβαια, αλίμονο. Ποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό, κυρία Βρέτζου? Λοιπόν, η πρότασή μας για αυτό Σαββατοκύριακο είναι τα Αστερούσια Όρη, είναι ο Νότος, και είμαι σίγουρη ότι και ειδικά την φετινή τουριστική σεζόν που τα πράγματα πάνε πολύ καλά στις αφίξεις, θα έχετε και πολύ ικανοποιητικά νούμερα, κυρία Βρέτζου, να συζητήσουμε για το τέλος της σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Και θέλω να προσθέσω να δώσω μισό δευτερόλεπτο ότι προσφέρονται για τουρισμό όλο το χρόνο και υπάρχουν υποδομές για όλο το χρόνο, οπότε ο κόσμος μπορεί και το καλοκαίρι όλο το χρόνο, όποτε και να πας στα Αστερούσια, σίγουρα θα φύγεις με πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Και με πολύ καλή ενέργεια, κυρία Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Βρέτζου.